Κύριε Πρόεδρε, χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά ιδιαίτερα στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Εύχομαι τα καλύτερα για τον καθένα και τη θερμιά του κοντά. Θέλω να επικεντρωθώ σε δύο-τρία ζητήματα. Το ένα έχει να κάνει με την ακτοπή του πάρκου που είναι αυτά. Έχει συγκροθεί ένα χρόνο σχεδόν από την προηγούμενη ερώτησή μου και η απάντηση της Δημοτικής Αρχής διαστόματος του κ. Δημάρχου ήταν ότι άμεσα θα προχωρήσει την ακτοπή του πάρκου Νέδοντα με πρώτη προτεραιότητα την αφορά των υποσυνεργείων. Παρ' όλα αυτά, σήμερα διαβάσαμε ότι ήδη η Δημοτική Αρχή έχει προχωρήσει στο πάρκο του Νέδοντα στην απόθεση κλαδεμάτων. Αυτή λοιπόν να υπάρχει μια αναβάθμιση παρατηρείται και υποβάθμιση της περιοχής. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω αν προκύπτει την Δημοτική Αρχή την πρώτη εικόνα της πόλης να την κάνει όσο το δυνατόν καλύτερη, μια και προγραμματικό η πρώτη εικόνα που βλέπουν οι επισκέπτες είναι το πάρκο του Νέδο. Και βεβαίως ένα χώρο συστηματική σημασία για την ψυχαγωγία, την άνθηση και μια σειρά δραστηριοτήτων των πολιτών της, των δημοσίων του μας. Το δεύτερο έχει να κάνει, βεβαίως η πανδημία έχει αφήσει πάρα πολλά ένα από τα αισθήματα υγεία. Και εύστοχα οι ειδικοί που έχουν αναλύσει και που αποτελούν πρώτη προτεραιότητα, έχουν να κάνουν και με τα οικονομικά προβλήματα, ιδιαίτερα στους επαγγελματίες της περιοχής μας. Καθημερινά γινόμαστε δέκτες, θα έλεγα, έντονης αυτοαισιοδοξίας, διακατέχει μια σειρά επαγγελματιών της πόλης μας, μια και αυτοί δέχτηκαν από την πρώτη στιγμή την αναστολή και ορθά, η κυβέρνηση του χώρου στην αναστολή λειτουργία του, την οικονομική δυσφραγία. Θα ήθελα λοιπόν, μια και η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο πρώτος βαθμός εξουσίας κοντά στους δημότες, να ζητήσω από τη Δημοτική Αρχή να προχωρήσει σε μια ανάληψη πρωτοβουλίας που θα έχει στόχο και σκοπό, είτε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, είτε με μορφή ψηφίσματος προς τα αρμόδια Υπουργεία, να νομοθετήσουν προκειμένου να τύχουν αυτοί οι επαγγελματίες καλύτερων σε ό,τι αφορά με τις τράπεζες, μια και πολλοί από αυτούς διαμαρτύρονται ότι δέχονται από γραφεία του προσωπικού τράπεζας, καθημερινά δικηγορικά γραφεία ή τέτοια γραφεία που υπάρχουν, πίεση προκειμένου να εξοφλήσουν δάνεια. Εάν υπάρχει μια πρωτοβουλία από τη Δημοτική Αρχή, από το Δήμο μας, από το Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να πιέσουμε τα αρμόδια Υπουργεία να δείξουν όσο δυνατόν το καλύτερο πρόσωπο σε αυτές τις επιχειρήσεις, μια και η επόμενη μέρα θα είναι πολύ δύσκολη. Και το τελευταίο που ήθελα να σταθώ είναι ότι περάσει σχεδόν δύο-τρεις μήνες από την διαμόρφωση και λειτουργία δύο πάρκων τσέπης σε δύο τεχνικά σημεία της πόλης μας. Ανεξάρτητα αν συμφωνούμε ή όχι, η άποψη η δική μας είναι ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την περιφέρεια, από τις γειτονίες, σίγουρα για να πάμε προς το κέντρο. Μια και στο κέντρο ήδη προχωρούν έργα αναβάθμισης και δημιουργίας πεζόδρομων. Θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν δύο σημεία σε δύο γειτονίες και πιστεύω και άλλα πολλά σε υπόλοιπες γειτονίες, όπου άμεσα χρειάζεται να γίνουν παρέμβαση δημιουργίας τέτοιων χώρων για την αναβάθμιση των περιοχών αυτών, αλλά και καλύτερης εικόνας στις γειτονίες, μια και οι γειτονίες φαίνεται ότι είναι επιλογή αυτής της Δημοτικής Αρχής, όπως και τις προηγούμενες, να είναι στο περιθώριο των εξελίξεων. Η μία είναι η Ράχη, είναι η οδό της Τελικλάδος, δίπλα στο δεύτερο δημοτικό σχολείο. Μια περιοχή έντονα, θα έλεγα, υποβαθμισμένη. Μέσα στην τελευταία παρένθεση είχε γίνει με τη διαμόρφωση των πεζοδρομίων, των πλακώσεων των χώρων από τον Αίμιστο Χρήστο Μαλαπάνη. Πιστεύω ότι θα πρέπει άμεσα να γίνει μια τέτοια παρέμβαση. Και μια αφορμή αυτό που είπε ο Βασίλης Τσαμουράνης για την λειτουργία του νηπιαγωγείου, δεν τιμά κανέναν στο Δήμο μας να έχουμε ένα τέτοιο χώρο μάθησης για την πιο ευαίσθητη ηλικία των παιδιών μας, την νηπιαγωγεία, στον προάπλιο χώρο. Και το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με την οδό Παναγιώτη Κανελόπουλου και Χριστιανού, που είναι στη δυτική γειτονιά, είναι πίσω από την Αθηνών. Είναι ένας χώρος που θα πρέπει εκεί να διαμορφωθεί, έτσι ώστε είναι παρατημένα αυτοκίνητα, είναι μπάζα, είναι μια σειρά, θα έλεγα, τέτοιων αντικειμένων. Χρειάζεται άμεση παρέμβαση και διαμόρφωση του χώρου ως πάρκο της Έλλης. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε.